η ελληνοκυπριακή πλευρά χτίζει γέφυρες. Να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, η προοπτική. Και η τουρκοκυπριακή πλευρά τις γκρεμίζει. Ο κύκλος της αβεβαιότητας δεν κλείνει, εντούτοις ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν εγκαταλείπει το στόχο της επανέναρξης. Γι' αυτό και ζήτησε χθες από τον Αντώνιο Κουτέρες μια νέα προσπάθεια για το διορισμό απεσταλμένου του ΟΗΕ. Δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να αναμένονται επισκέψεις από πλευράς των ΗΠΑ. Εμάς ο στόχος μας είναι το συντομότερο δυνατόν. Θα καταβάλλονται όλες οι προσπάθειες το συντομότερο δυνατόν να μπορέσουν να υπάρξουν οι όποιες εξελίξεις και αν είναι δυνατόν ευχής έργων η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Εκεί αποσκοπεί η πρόταση Χριστοδουλίδη για την ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία. Αυτή η πρόταση τη χάνει και αναγνώρισης και στο βαθμό που μπορεί στήριξη. Από τη συνομιλία του Προέδρου με τον Αντώνιο Κουτέρες, η κυβέρνηση κρατάει την επανάληψη της προφανούς για την πλευρά μας θέση του διεθνούς οργανισμού. Από πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή του στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ και ως προς το συμφωνημένο πλαίσιο της λύσης. Αυτά που φαίνεται να είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είναι που δεν θέλει να ακούει η τουρκοκυπριακή πλευρά, η οποία θεωρεί ως μάταια οποιαδήποτε βήματα δεν περιλαμβάνουν την απέτηση για δύο κράτη. Κύπρος'τα εγεμένη εσύντικ, εσύντικ ουλουστά στατού και bütün bunlar bir bakıma Kuzey Kıbrıs'ta hükümetinin tanınmasından geçmektedir. O süreçte bunlar tescil edildiği takdirde Kıbrıs'ta resmi olarak müzakere süreçleri başlayabilir. Avrupa Birliği'nin ve diğerlerinin çeşitli farklı düşünceleri olabilir. Δεσμευμένος ο Κατάρ αισθάνεται μόνο από τις τουρκικές θέσεις. Τουρκία